Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας και μέσα από τη θεσμική αυτή διαδικασία τη βαθιά μου θλίψη για την απετρόπαια δολοφονία του Άλκη πριν από μερικές εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας που κόστισε μια ανθρώπινη ζωή και που πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια ανοχής και της φύλαθλης κοινότητας και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Πάω στον αγώνα, στον αθλητισμό, για να ζήσω τη χαρά του αθλητισμού, όχι για να σκοτωθώ και να σκοτώσω. Να μην ξαναφύγει άδικα ένα νέο παιδί, να μην ξαναθρηνήσουν οικογένειες. Αυτό ζητάω από εδώ και πέρα. Αυτά είναι τα λόγια της μητέρας του Άλκη Καμπανού, που αποτελούν φάρο και οδηγό για όλη την κοινωνία μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό ακριβώς επιχειρούμε να κάνουμε με αυτό το νομοσχέδιο. Με άμεση αντίδραση του Πρωθυπουργού έγιναν οι πρώτες ανακοινώσεις για αυστηροποίηση των μέτρων και για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας σε αυτή την κατεύθυνση. Με άμεσα αντανακλαστικά και προκειμένου να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, προωθούμε αυστηρές διατάξεις που αντιμετωπίζουν την οπαδική βία.